Συντετριμμένος εμφανίστηκε το μεσημέρι ενώπιον του εισαγγελέα ο 60χρονος καθομολογεί ανδράστης, ο οποίος λίγες ώρες μετά την εν ψυχρό δολοφονία της γυναίκας του βρισκόταν σε σύγχυση και σε κατάσταση σοκ. Όπως ανέφερε στους αστυνομικούς και επανέλαβε και ενώπιον του εισαγγελέα Ρεθύμνου για την 56χρονη σύζυγό του. «Με κατεδάφισε. Μου επιτέθηκε σωματικά και λεκτικά. Θόλωσα. Πήρα το μαχαίρι και από εκεί και μετά δεν θυμάμαι τίποτα». Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα η άτυχη Γεωργία είχε εγκαταλείψει τη συζυγική στέγη και είχε επιστρέψει. Ο 60χρονος συζυγοκτόνος, κατά την ολιγόλεπτη απολογία του ενώπιον του εισαγγελέα Ρεθύμνου, σοκαρισμένος φέρεται να περιέγραψε τη σχέση που είχε με τη σύζυγό του, με την οποία, όπως φέρεται να του είπε, ήταν μαζί πάνω από 40 χρόνια. Ο 60χρονος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη στην ανακρίτρια. Ανατριχύλα προκαλούν οι λεπτομέρειες του φωνικού, αφού με μένος και φρικτό τρόπο ο 60χρονος σκότωσε τη σύζυγό του με αρκετές μαχαιριές, ενώ τα τρία πλήγματα στο λαιμό αποδείχθηκαν μοιραία. Τουλάχιστον τρία. Επειδή ήταν μεγάλη έκταση οι κακώσεις, δεν μπορεί να γίνει επί του παρόντος εκτίμηση ακριβώς. Έφερε τραύματα αμήνη στα άνω άκρα και επίσης δύο τραύματα από νήσων και τέμνων όργανων συνοπίστη επιφάνεια του κορμού, ενώ αυχενικά και αριστερή ομοπλάτης, αλλά αυτά ήταν με τα θανάτια. Ο τελευταίος έντονος καυγάς του ζευγαριού σημειώθηκε χθες το πρωί στο χωριό Άνω Μαλάκι Ρεθύμνου. Μετά τη λογομαχία, ο 60χρονος άνδρας πήρε το χασαπομάχαιρο και μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του. Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή για να παραδοθεί λίγο αργότερα στην αστυνομία. Τραγική πτυχή της υπόθεσης είναι ότι τηλεφώνησε στο γιο του, ενημερώνοντάς τον για την φρικτή πράξη του. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο αργότερα ακολούθησαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας, καθώς ο γιος βρήκε νεκρή την ίδια του τη μητέρα. Ότι άκουσα ένα ασθενοφόρο που ανέβαινε πάνω, τι έγινε, έτσι και έτσι. Τη σκότωσαν με μαχαίρι. Την έσπραξαν με μαχαίρι. Αυτός πήγε, παραδόθηκε, άκουσα μόνος του. Ό,τι άκουσα εδώ, από εδώ, δεν είδα τίποτα εγώ. Πήγε και παραδόθηκε στο Ρέθυμνο μόνος του. Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός και στο Ρέθυμνο, όπου πολλοί γνώριζαν την άτυχη Γεωργία λόγω της επιχείρησής της. Πίσω μου βλέπετε το κομμωτήριο το οποίο διατηρούσε η 56χρονη Γεωργία. Κάποιοι άφησαν ένα λουλούδι στην είσοδό του, καθώς δεν πρόκειται ποτέ ξανά να βρεθεί στο χώρο αυτό. Σαν γείτονας που είμαι εδώ, περνούσα καθημερινά, την έβλεπα τη μακαρίτσα πλέον. Άλλο τίποτα άλλο. Είχα ακούσει βέβαια τη γειτονιά, ήταν καλός άνθρωπος. Τι να πω, έτσι τα έχω κι εγώ χαμένα. Που περνούσε και πήγαινε στο κομμωτήριό της. Τη βλέπατε κάθε μέρα. Ναι, κάθε πρωί έχει ένα τζιπ, κατέβαινε και πήγαινε στον κήπο απέναντι, έχει κομμωτήριο. Ένα λουλούδι για την άτυχη Γεωργία, την οποία κανείς δεν μπόρεσε να σώσει. Ένα λουλούδι για την ευγενική και γλυκιά γυναίκα, όπως περιγράφεται, στην οποία δεν άξιζε ένας τέτοιος φρικτός θάνατος, καθώς ο ίδιος ο άνθρωπος με τον οποίο μοιράστηκε τη ζωή της, την οδήγησε τελικά στο θάνατο. Υπάρχει αιτία ό,τι και να είναι. Δηλαδή, δεν μπορώ να βρω κάποιο λόγο και να πω καλά έκανε. Δεν υπάρχει καθόλου στο μυαλό μου αυτό. Μάλιστα, η μοίρα έμελε να παίξει ένα τραγικό παιχνίδι. Το ζευγάρι πρόσφατα είχε ζήσει στιγμές χαράς, καθώς παντρεύτηκε το ένα από τα 4 παιδιά του, χωρίς τίποτα να προμηνύει ότι την χαρά θα διαδεχόταν η λύπη και την ευτυχία θα διαδεχόταν η απόλυτη τραγωδία. Πριν 15 μέρες παντρεύσα το γιο τους. Τέσσερα παιδιά. Παιδιά έχει, τρεις γιους, μια κόρη. Η κόρη νομίζω είναι Σαουδική Αραβία, είναι στρατιωτικός. Πολύ καλή οικογένεια. Οι κριτικοί εύχονται η Γεωργία να είναι το τελευταίο θύμα στην Κρήτη. Η τελευταία γυναίκα που δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν και πέθανε ανυπεράσπιστη στα χέρια του σύζυγου της.